αποτελούν τμήματα του ενιαίου αντιλαϊκού αστικού κρατικού μηχανισμού με πλήθος κρίσιμων αρμοδιοτήτων αλλά και ειδικό καταμερισμό στην προώθηση της στρατηγικής για την ανάπτυξη των καπιταλιστικών κερδών. Διοίκηση της περιφέρειας, διοικήσεις των Δήμων, παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, άλλων αστικών κομμάτων στηρίζουν τις κεντρικές πολιτικές επιλογές του κομμάτων τους, υλοποιούν την αστική στρατηγική σε όλα τα επίπεδα. Είναι συνυπεύθυνες για όλους τους μεγάλους κινδύνους και τα διέξοδα που αντιμετωπίζει σε όλες τις πλευρές της ζωής της η κοινωνική πλειοψηφία των εργατών, των υπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών της πόλης και της υπαίθρου. Στηρίζουν καταρχήν την εμπλοκή της χώρας μας στο υπεριαλιστικό μακελιό, τη μετατροπή της Βόρειας Ελλάδας, της περιφέρειάς μας, της Θεσσαλονίκης, σε κόμβο προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων και πύλη εισόδου στρατιωτικών αλλά και επιχειρηματικών σχεδιασμών προς όλη την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και ευρύτερα. Είναι χαρακτηριστικά τα ψηφίσματα που εκδόθηκαν τις πρώτες μέρες της απαράδεκτης ρώσικης εισβολής στην Ουκρανία που αθώωναν το ένα από τα δύο στρατόπεδα υπεριαλιστών ληστών, το νατοϊκό, στο οποίο άλλωστε συμμετέχει και η χώρα μας. Ακόμα όλοι τους συμμετέχουν στην προσπάθεια να παρουσιαστεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η εξειδίκευσή της στη χώρα μας ως η λύση για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για μια υποτίθεται δίκαιη και συμπεριληπτική ανάπτυξη που θα εξασφαλίζει ταυτόχρονα τα κέρδη των λίγων και πολλές και καλές δουλειές, όπως λένε, για τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους. Συμφωνούν και στηρίζουν, εκτός των άλλων, στην πράξη την απελευθέρωση της ενέργειας, μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις, συνολικά έναν ενεργειακό σχεδιασμό που έχει εκτινάξει την ενεργειακή φτώχεια σε όλη την ευρύτερη περιοχή και έχει πολλαπλές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Με επιμέρους ενστάσεις και ορισμένους αστερίσκους προωθούν μέσα από την πολιτική στήριξη που παρέχουν και θετικές γνωμοδοτήσεις σε δημοτικά συμβούλια και επιτροπές της περιφέρειας τη μετατροπή της υπαίθρου αγροτικών εκτάσεων ορεινών όγκων σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Κάπως έτσι το Βέρμιο, αλλά και βουνά, ορεινοί όγκοι σε όλες τις περιφερειακές ενότητες γεμίζουν ανεμογεννήτριες χωρίς συνεκτίμηση των επιπτώσεων στον κίνδυνο πλημμυρών και πυρκαγιών, των επιπτώσεων από τη διάλυξη εκατοντάδων χιλιόμετρων δρόμων μέσα στα βουνά, των επιπτώσεων σε Φλωρίδα και Πανίδα. Κάπως έτσι, χιλιάδες στρέμματα, παραδείγματος χάρη στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής, που θα μπορούσαν να παράγουν αγροτικά προϊόντα και να στηρίζουν την κτηνοτροφική παραγωγή και συνολικά να συμβάλλουν στη διατροφική επάρκεια της χώρας, μετατρέπονται σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Φωτοβολταϊκά πάρκα που καθόλου ουδέτερα δεν είναι όσον αφορά το περιβάλλον, από την ίδια τη διαδικασία παραγωγής τους, τη διαδικασία της απόσυρσής τους, τις πολλαπλές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον που συστηματικά και σε αυτή την περίπτωση υποεκτιμώνται. Κάπως έτσι, χιλιάδες στρέμματα στην πεδιάδα των Σερών αλλάζουν είδος καλλιέργειας. Προωθούνται τα λεγόμενα ενεργειακά φυτά που είναι απαραίτητα για την παραγωγή πρώτης ύλης για τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέρια. Και βέβαια δεν συγκινούνται ούτε σήμερα που έχει εκτοξευθεί, παραδείγματος χάρη, η τιμή του ηλιέλαιου και εγκρίνουν κανονικά να προωθούνται τα προϊόντα χιλιάδων στρεμάτων ηλίανθρωπου προς την παραγωγή ενέργειας. Συνεχίζουν ακόμα και σήμερα που έχει εκτοξευθεί η τιμή των ζωοτροφών και αποτελεί θηλιά στο λαιμό κτηνοτρόφων και καταναλωτών να χαρακτηρίζουν ως βιοαπόβλητα τα ενσυρώματα καλαμποκιού που αποτελούν μια άριστη ζωοτροφή και να τα κατευθύνουν και αυτά στην παραγωγή ενέργειας. Πυλώνας όμως της πράσινης και κυκλικής οικονομίας που προωθούν όλοι τους, αναδεικνύεται και στην περιοχή μας η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση όλης της αλυσίδας συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας απορριμμάτων που μεταφέρει επιπλέον κόστος στα λαϊκά στρώματα, η προώθηση της παραγωγής SRF-RDF και η καρκινογόνα καύση τους για την παραγωγή ενέργειας. Ταυτόχρονα χωροθετούνται οι νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων που θα παράγουν το καύσιμο σκουπίδι σε ακατάλληλες τοποθεσίες όπως αυτή της τρίτης ζώνης προστασίας της λίμνης Κορώνιας
που δικαιολογημένα έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα συνεχίζεται κανονικά η βιομηχανική ρύπανση με το αστικό κράτος και τους τοπικούς μηχανισμούς του να μην επιβάλλουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του λαού. Όποια μέτρα λαμβάνονται είναι αποσπασματικά, καθυστερημένα και εν τέλει αναποτελεσματικά. Και οι εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων στη Δημοτική και Περιφερειακή Διοίκηση αρκούνται σε ευχολόγια, περιοδικές δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το ξεκάρφωμα και στο συστηματικό εφησυχασμό ότι το πρόβλημα δήθεν λύνεται. Έτσι, στη Δυτική Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κόβεται η ανάσα από την απουσία και των ελάχιστων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης δυσοσμίας. Στην Κατερίνη δεν έχει αντιμετωπιστεί το έσχος της ρύπανσης της περιφερειακής στάθρου από τα απόβλητα πολύ γνωστού και μεγάλου κτηνοσφαγή. Στην Μπέλα έγινε πριν λίγες μέρες ακόμα μια εκθυμοτυπική συνάντηση της περιφερειακής διοίκησης με τους μεγάλους ρυπαντές, τους μεταποιητές δηλαδή των αγροτικών προϊόντων, ρυπαντές της Στάθρου 66 και του Λουδία, οι οποίοι έθεσαν προκλητικά το ζήτημα του ενεργειακού κόστους για την ορθή λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών. Κάθε χρόνο λοιπόν τα ίδια και χειρότερα και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Φίλες και φίλοι, διοικήσεις και παρατάξεις των αστικών κομμάτων έχουν όμως ευθύνη και για την προώθηση της εμπορευματοποίησης της γης, για τις τεράστιες ελλείψεις σε ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου. Με τη σφραγίδα Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, κεντρικά και τοπικά, σε περιφέρεια και Δήμο Θεσσαλονίκης, προωθείται η μετατροπή του χώρου της ΔΕΘ, εδώ δίπλα, σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο με πράσινη πιστοποίηση, για να μην μας μαλώσουν κιόλας, στερώντας από το λαό της πόλης τη δυνατότητα να πάρει πραγματικά μια ανάσα με τη διαμόρφωση ενός μεγάλου χώρου πρασίνου και αναψυχής. Με την ίδια σφραγίδα δεν προχωράει η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Κόντρα στην Καλαμαριά προς όφελος του λαού, ενώ προχωράει η ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας στην Αρετσού, που αποκαλύπτει βεβαίως και την κατεύθυνση αξιοποίησης του παραλιακού μετόπου με τους όρους του κεφαλαίου ως χώρος επενδύσεων και όχι ως χώρος απρόσκοπτης πρόσβασης και αναψυχής για το λαό της περιοχής. Ακόμα και εκεί που φαίνεται να έχουν ξεκινήσει ορισμένα απαραίτητα έργα, όπως αυτό της ανάπλασης στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, αυτά υλοποιούνται αποσπασματικά και αφού έχουν κοπεί κάποια φιλέτα, καθυστερημένα, χωρίς διασφαλισμένη χρηματοδότηση και με προοπτική την άμεση ή έμεση εμπορευματοποίηση, παραδείγματος χάρη μέσω δημοτικών τελών για τη λειτουργία, φύλαξη και συντήρησή του. Αυτή είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη που διαφημίζουν περιφέρεια και δήμοι τελικά για τα κέρδη του κεφαλαίου των επενδυτών, η οποία λαμβάνει σε ένα βαθμό υπόψη την τραγική έλλειψη ελεύθερων χώρων, πρασίνου κτλ. Σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί τις πιο οξυμένες από τις επιπτώσεις μιας διαχρονικά εγκληματικής πολιτικής εμπορευματοποίησης της γης. Ταυτόχρονα προσπαθεί να διαχειριστεί τόσο τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες για αυτή την τραγική κατάσταση, αλλά και να περιορίσει τα διαχρονικά αιτήματα του λαού της περιοχής για απόδοση ελεύθερων χώρων στα όρια του αστικού σχεδιασμού, όπως αυτός αποτυπώνεται στις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων. Πάνω απ' όλα όμως, όλοι τους έχουν ευθύνες για τις τραγικές ελλείψεις σε όλη την περιφέρεια, σε έργα την πλημμυρικής προστασίας, παραδείγματος χάρη σε όλη την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και στις ΣΕΡΕΣ, αντισεισμικής θωράκισης, ιδιαίτερα στο πολεοδομικό συγκρότημα, δασοπροστασίας και πυροπροστασίας, παραδείγματος χάρη του μοναδικού πνεύμανα του ΣΕΙΞΟΥ, της Χαλκιδικής, αλλά και περιοχών όπως η Ανατολική Θεσσαλονίκη, που έχει αναπτυχθεί ραγδαία και δεν διαθέτει στο 2022 πυροσβεστικό σταθμό. Είναι τα έργα που, όπως λένε, κοστίζουν και δεν αποδίδουν στον επιθυμητό βαθμό άμεσα ή έμεσα για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Ο επικίνδυνος έως εγκληματικός εφησυχασμός του τύπου, γιατί αυτά τα ακούμε συνέχεια, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτά τα έργα καθυστερούν γιατί υπάρχει γραφειοκρατία. Τόσα χρόνια δεν γίνονταν τίποτα, έστω τώρα κάτι γίνεται. Από τα στελέχη των αστικών κομμάτων που έχουν φορέσει τον αυτοδιοικητικό μανδύα, πρέπει να απαντηθεί μαχητικά
και αγωνιστικά, γιατί πραγματικά με βάση την πικρή εμπειρία από άλλες περιοχές κινδυνεύουν ζωές, κινδυνεύει άμεσα το φυσικό περιβάλλον και περιουσίες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τελικά η προσπάθεια διαμόρφωσης από την πλευρά της κυβέρνησης και άλλων αστικών κομμάτων, διοικήσεων και παρατάξεων, μιας εικονικής πραγματικότητας για μια πράσινη, φιλική προς το περιβάλλον και προς τους κατοίκους της περιφέρεια, καταραίει στο έδαφος της σκληρής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι τα λαϊκά στρώματα στην περιοχή μας. Η αλήθεια είναι ότι το περιφερειακό και τα δημοτικά συμβούλια είναι γεμάτα από πράσινους υποστηρικτές του υπεριαλιστικού πολέμου, της μετατροπής όλης της Βόρειας Ελλάδας σε αμερικανονατοϊκό προγεφύρωμα, αλλά και της ενεργειακής φτώχειας η οποία οξύνεται ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου ενεργειακού σχεδιασμού. Είναι γεμάτα από υποστηρικτές της καπιταλιστικής ανάπτυξης που εντείνει τα αδιέξοδα για τους πολλούς, που αφήνει συντρίμια και όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, που αντιμετωπίζει τη γη βασικά ως πεδίο κερδοφόρων επενδύσεων για τους λίγους. Στον αντίποδα όλης αυτής της πραγματικά δύσκολης κατάστασης και της στρατηγικής συμφωνίας διοικήσεων και παρατάξεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΜΕΡΑ, των Νικολόγων, του Βελόπουλου, από όλους έχει ο Παπτζές, μέχρι και τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής και του Κασιδιάρη, κινούνται οι θέσεις και οι δράσεις του κόμματός μας, οι παρεμβάσεις των εκλεγμένων μας στο περιφερειακό και στα δημοτικά συμβούλια, οι πρωτοβουλίες των οργανώσεων του κόμματός μας. Οι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια και στους δήμους και την τελευταία περίοδο, μετά τις προηγούμενες εκλογές, πήραμε θέση με το εργατικό λαϊκό κίνημα στην πάλη για αποτελεσματικά μέτρα από την πανδημία, στήριξη των υποδομών υγείας και των υγειονομικών, ενάντια στην ακρίβεια και στην ενεργειακή φτώχεια, αυξήσεις στους μισθούς και στήριξη του εισοδήματος αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών της πόλης και της υπαίθρου. Είμαστε οι μόνοι που στηρίζουμε πραγματικά τους εργαζόμενους σε περιφέρεια και δήμους, μόνιμους και συμβασιούχους, και παλεύουμε για την κατάργηση του έσχους της ελαστικής και με ημερομηνία λήξης εργασίας και για μαζικές προσλήψεις. Πήραμε καθαρή θέση απέναντι και στα δύο στρατόπεδα υπεριαλιστών ληστών, απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο, και αναδείξαμε τους κινδύνους για το λαό από την εμπλοκή της χώρας μας. Είμαστε η φωνή μέσα σε αυτά τα συμβούλια όσων προβληματίζονται από τις εξελίξεις και δεν συμβιβάζονται με αυτή την κατάσταση. Αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή την ουσία και τις στοχεύσεις της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με την άναρχη επέλαση των ΑΠΕ. Κοντράραμε, στηρίξαμε τοπικές κινητοποιήσεις. Φέραμε από την πρώτη στιγμή για συζήτηση. Κάναμε ερωτήσεις και υπερωτήσεις και πιέσαμε για όλα τα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη για την δυσοσμία, για την καύση, για το Sheikh Shoo, για το σημαντικό πρόβλημα με τα κουνούπια που έχει στήσει εδώ στην παραλία και μια φιέστα η περιφέρεια. Για την τραγική υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών, για τις τραγικές ελλείψεις στην πολιτική προστασία. Φυσικά η ανταπόκριση από τις διοικήσεις κάθε άλλο παρά άμεση ήταν, παραδείγματος χάρη το ζήτημα της ρήπανσης και της οσμίας συζητήθηκε ένα χρόνο σχεδόν μετά από τότε που το θέσαμε ως θέσαμε την ανάγκη να μπει επιτακτικά στην ατζέντα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στηρίξαμε μέσα και κυρίως έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο ένα μαχητικό πλαίσιο διεκδίκησης με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για χρηματοδότηση και προσλήψεις στην περιφέρεια και στους δήμους, για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και έργα πολιτικής προστασίας, αντιπλημμυρικά και άλλα, για πραγματική προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής με αιχμή την αντιμετώπιση της βιομηχανικής ρήπανσης και της οσμίας, για άμεση πάυση της καύσης απορριμμάτων και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους με κριτήρια τα συμφέροντα του λαού και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για υποδομές υγείας και παιδείας που τόσο λείπουν από την περιοχή μας. Ακόμα για επέκταση και ανάπτυξη ελεύθερων χώρων με διασφαλισμένη χρηματοδότηση, χωρίς ανταποδοτικότητα, άμεσα μέτρα της βελτίωσης της τραγικής κατάστασης στις αστικές συγκοινωνίες, για επεκτάσεις και επετάχυνση των έργων του μετρό, μέτρα συνολικά για το μεγάλο συγκοινωνιακό και κυκλοφοριακό πρόβλημα, και φυσικά για έργα προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος και στήριξης της αγροτικής κτηνοτροφικής παραγωγής με έργα οικειοβελτιωτικά, αποστραγγιστικά, αντευτικά και άλλα. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε
και θα καταβάλουμε όλες μας τις δυνάμεις, τόσο για την άμεση βελτίωση της κατάστασης και την άμβληση των προβλημάτων, όσο και για μια άλλη προοπτική με ριζικές αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας. Ριζικές αλλαγές που θα επιτρέψουν όχι απλά την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των επιγόντων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, αλλά και την κατοχήρωση ενός πολύ ανώτερου επίπεδου ζωής σύμφωνα με τις δυνατότητες του 21ου αιώνα.